είναι μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες σε επίπεδο πανελλαδικό, σε επίπεδο χώρας. Μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες, ακριβώς 8 Δεκεμβρίου λοιπόν του 1966, ένα ναυάγιο που έμελε να στοιχήσει τη ζωή σε 250 και πλέον ψυχές. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε, είναι ακαθόριστος ο αριθμός των ανθρώπων που χάθηκαν στα παγωμένα νερά, 6 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Φαλκονέρας. Το πλοίο είχε ξεκινήσει από τη Σούδα με προορισμό τον Πειραιά. Όμως υπήρξε μια μετατόπιση φορτίου, ενός φορτηγού ψυγείου με πορτοκάλια, ναι, με αποτέλεσμα να ανοίξει μπουκαπόρτα και να αρχίσει να πλημμυρίζει και να βυθιστεί μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Χάθηκαν πάρα πολλές ψυχές, υπήρξαν όμως και διασωθέντες. Οι οποίοι κατάφεραν βεβαίως να διασωθούν, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση και ήταν ένα ναυάγιο που χαρακτηρίστηκε, όπως είπες και εσύ, ως μια από τις μεγαλύτερες, από τα μεγαλύτερα ναυτικά δυστυχήματα. Έχουμε υλικό καθόλου, βέβαια, να δούμε κάποια. Δημήτρη, βεβαίως, από Φράδα Μέρα και για τα Χανιά, θα πρέπει να λοιπόν, σας πω έτσι. Το βήμα. Είναι εφημερίδες τι έγραφαν λοιπόν εκείνη την εποχή, 8 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, βλέπουμε την αμέσως επόμενη, 9 Δεκεμβρίου του 1966. Ναι. Σώσα από Ηράκλειον, βυθίζομαι, είναι τα τελευταία λόγια. Αν μπορούμε να εστιάσουμε λίγο, να δούμε λίγο το εξώφυλλο με κάποιο τρόπο. Σε 13 λεπτά, 200 άτομα στον βυθό. Ήταν τότε οι πρώτες εκτιμήσεις για τους ανθρώπους που είχαν βρεθεί στη θάλασσα. Όμως ο αριθμός ήταν αρκετά μεγαλύτερος. Μόνο 46 εσώθησαν και ιστορούν την τραγωδία των. Ένας ξαφνικός κρότος, ένα αυτοκίνητο ψυγείο στη θάλασσα και το σκάφος ανατρέπεται. Μπορούμε να περάσουμε και σε άλλες εφημερίδες της εποχής να δούμε τι αναφέρουν. Έθνος, 10 Δεκεμβρίου, βαρύτατε κατηγορίε, ευθύνε παραλήψεις και πιέσεις. Μιλάμε για την πλειοκτήτρια εταιρεία. Εχάθησαν και πολλά παιδιά. Το δράμα των γονέων, έτοιμα να επέμβει ο εισαγγελέας. Είχαν γίνει προειδοποιήσεις, καθώς όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η κατάσταση του πλοίου δεν ήταν καλή και δεν έπρεπε να βρεθεί στη θάλασσα να ταξιδεύει. Πάμε τώρα στα νέα. Βυθίστηκε το φορτηγό πλοίο Ηράκλειον. Αγνοείται η τύχη 266 ατόμων. Είναι η β' έκδοση της εφημερίδας την 5η 8 Δεκεμβρίου. Βλέπουμε ότι και ο αριθμός των ατόμων είναι 266 άτομα. Πολύ ωραίες, μάταιες αναζητήσεις. 6 πολεμικά σπέβδουν επί τόπου. Και μπορούμε να περάσουμε και σε μία ακόμα εφημερίδα, πάλι από τα νέα. Ελάχιστοι διασωθέντες, πολλά τα ερωτήματα, κακή φόρτωση, ακατάλληλο πλοίο και 66 άγνωστα θύματα του βασιλικού ναυτικού. Η εκστρατεία σωτηρία συνεχίστηκε το πρωί, αλλά μόνο πτώματα ανασύρονται. Μάλιστα. Βάλια να παραμείνεις και η Εύη Σπανού, βέβαια, να πάμε. Σωστά, είναι και η Αυγή βέβαια. Είναι την εμπειρία που έχουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν ακριβώς και την Αυγή. Βυθιζόμεθα και σε λίγα λεπτά. Ναι, 230 άνθρωποι στον υγρό τάφο, 46 μονοσώθηκαν. Συνεχίζονται απεγνωσμένες έρευνες. Παρέτηση του Υπουργού Ναυτιλίας και καταλογισμό ευθυνών ζήτησε η ΕΔΑ στη Βουλή. Μάλιστα. Μια σύλληπτη τραγωδία. Λοιπόν, να περάσουμε στην πηγή Μπελώνη, συγγραφέα. Είναι χαρά και τιμή που την φιλοξενούμε. Είναι κόρη του τελευταίου διασωθέντα του ναυαγίου Ηράκλειον. Μάλιστα, έχει προχωρήσει και στην συγγραφή ενός βιβλίου Ηράκλειον Σως Βυθιζόμεθα. Οι περισσότεροι το έχουμε διαβάσει και μας έχει συγκλονίσει. Να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας. Είναι χαρά μας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνεται να μιλήσω για το βιβλίο μας. Βλέπουμε και το βιβλίο, το εξώφυλλο, κόρη του Παναγιώτη Μπελώνη. Τότε ήταν 37 χρονών. Βέβαια, ο Παναγιώτης εάν δεν Μπελώνης. Κάνω λάθος, ξεκινήσατε μαζί τη συγγραφή του βιβλίου. Ξεκινήσαμε μαζί με τον πατέρα μου να γράφουμε αυτό το βιβλίο. Ήταν μεγάλη του επιθυμία. Και πώς ήταν τα συναισθήματα, να μας περιγράψετε λίγο τα συναισθήματα από τις συγκλονιστικές αφηγήσεις του πατέρα σας, από όλα αυτά που βίωσε, τις στιγμές που σας τα εξιστορούσε. Ήταν μια δύσκολη εμπειρία. Όμως η συγγραφή αυτού του βιβλίου δεν έγινε για να αφηγηθεί μόνο ο πατέρας μου τη δική του ιστορία. Ήθελε, όπως έλεγε, να μάθει ο κόσμος πώς έπνιξαν τους ανθρώπους εκείνο το βράδυ. Ήθελε να μάθει όλη η Ελλάδα τα σημαντικά λάθη που έγιναν και το καράβι αυτό πήρε μαζί του τόσες ανθρώπινες ζωές. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν με το Ηράκλειο είναι πολύ περισσότερες από όσους αναφέρονται στους επίσημους καταλόγους. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα και εγώ στην αρχή πίστεψα ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Είχε μεγάλη συναισθηματική φόρτιση που με επηρέαζε και εμένα. Και ο πατέρας μου και όπως και όσοι ναυαγοί
δέχτηκαν να μου μιλήσουν, έδειξαν καθαρά τα σπασμένα κομμάτια της ψυχής τους. Κατά τη διάρκεια των παιδικών σας χρόνων, κυρία Μπελώνη, μεγαλώσατε με αυτή την ιστορία? Μεγάλωσα με το ναυάγιο. Επειδή ήμουν πολύ μικρή όταν έγινε, ένας μισή χρόνο μόνο, μεγάλωσα ακούγοντας για το ναυάγιο. Διαρκώς με στο σπίτι μας πάντα υπήρχε μια ευκαιρία να πει ο παπάς μου κάποια θύμηση, κάποια Ήταν ανοιχτός όπως... ο μπαμπάς σας, ήταν ανοιχτός στα παιδικά ήταν σας χρόνια ή ανοίχτηκε προς το τέλος? Ήταν πολύ ανοιχτός άνθρωπος και επειδή κέρδισε πολλά από τον ναυάγιο, θεωρούσε τον εαυτό του πολύ τυχερό που σώθηκε. Όχι μόνο γιατί επιβίωσε, αλλά επειδή έζησε κάποια συναισθήματα που δεν θα τα ζούσε διαφορετικά, ήθελε να μας δώσει και σε εμάς τα παιδιά του διδάγματα. Να μας μεταφέρετε από αυτά που Σωστά. σας έλεγε ο μπαμπάς σας. Η φράση που σας ναι, συγκλώνησε. Κάποιες από τις φράσεις που... Η φράση, μία ναι, φράση. Ναι, σίγουρα την έχει συγκλονίσει μία φράση. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Να μεταδίδουμε, να δείχνουμε καθημερινά την αγάπη μας σε όσους αγαπάμε, γιατί μπορεί αύριο να μην τους ξαναδούμε να τους δείξουμε. Και από το ναυάγιο, από το ναυάγιο... Αυτή είναι η κεντρική ιδέα, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα, οι τελευταίες τους στιγμές, λίγο πριν το βγάλουν διασώστες του, που ο πατέρας μου ένιωθε ότι πεθαίνει, ήταν όντως τελευταίες σκέψεις ενός μελοθάνατου, όπως συνήθιζε να λέει, μιλούσαν για αγάπη. Αυτό μας μετέδωσε. Αναφορικά τώρα με το ναυάγιο, τις δύσκολες στιγμές μέσα στη θάλασσα, στα παγωμένα νερά, με 10 μποφόρ αέρα, με τεράστια κύματα που κατάφερε ο άνθρωπος και σώθηκε. Τι σας έχει μεταφέρει κάποιες στιγμές που πραγματικά σας συγκλώνησαν και σας είπε ο παπάς σας? Την οργή. Από εικόνες ήταν το πλοίο να πλέει ανάποδα με τα φουγάρα κάτω και, και την προπέλα πάνω, που το παρομοίωσε... μαύρο σαν το χάρο, τους ανθρώπους μέσα στο σαλόνι όταν προβγήκε εκείνος ανακατεμένους με τα νερά και με τα έπιπλα να πνίγονται και να φωνάζουν βοήθεια και την οργή του για την... το μελανότερο σημείο της τραγωδίας ήταν ότι άργησαν να πάνε τα καράβια να διασώσουν τους ανθρώπους. Τα καράβια του Βασιλικού Ναυτικού φύγαν το μεσημέρι από Σούδα και από Πειραιά. Ευτυχώς που βρέθηκε εκεί το πρωί το φυλαδικό τάνκερ, το Νούνα Λάχτη, και έσωσε 21 άτομα. Ο πατέρας βέβαια διασώθη πολύ αργότερα το μεσημέρι περίπου γύρω στις 3 η ώρα. Είδε ανθρώπους να χάνονται δίπλα του? Θυμάται πρόσωπα? Για πείτε μας. Ασφαλώς και είδε ανθρώπους να πνίγονται, είδε ανθρώπους να χάνονται και κατά τη διάρκεια ήταν πολλές οι ώρες, 13 ώρες στη θάλασσα. Τον ακούμπησαν πτώματα, όπως και τους συντρόφους του, τον Ηλία τον Κουκουνάκη και τον Σταύρο τον Λαγωνικάκη που ήταν μαζί όλες αυτές τις ώρες και την Ιωάννα τη Σαραντάκη που δεν διασώθηκε. Καμία γυναίκα δεν διασώθηκε. Πάντως 13 ώρες μέσα στο νερό και κατάφερε ο άνθρωπος και σώθηκε. Είναι και νομίζω ότι δεν είναι το πήρε τρομερό. Και αμέσως. Έγινε ένα θαύμα. Δεν κατάλαβε. Σωστά. Όταν ξεκίνησε να γίνεται αυτή η ιστορία μέσα στο Ηράκλειο, δεν κατάλαβε εξ αρχής ο μπαμπάς σας ότι το πλοίο βυθίζεται, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν το περίμενε ότι θα βυθιστεί στην αρχή. Μετά στο τέλος, περίπου 10 λεπτά πριν ξαπλώσει, γιατί το πλοίο ξάπλωσε, το κατάλαβε, αλλά δεν είχε σηκωθεί να βγει από την καμπίνα του, γιατί είχε ναυτία και δεν ήθελε να τον πειράξει κι άλλο η θάλασσα. Τελευταία στιγμή βγήκε, βγήκε από τους τελευταίους. Και αυτό το πρόβλημα, το πλοίο βυθίστηκε σε 12 λεπτά. Δεν έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να βγούνε. Οι περισσότεροι κοιμόταν εξάλλου. Συναγερμός δεν χτύπησε, οργάνωση από το πλήρωμα δεν υπήρχε για να ενημερώσουν τον κόσμο να τον κάνουν έξω. Αλλά ήταν μόνο 12 λεπτά, φανταστείτε. Η ηλικία του μπαμπά σας την συγκεκριμένη μέρα? Ναι, ήταν 37 ετών, ήταν νέος και πάλι σχετικά από τους μεγάλους που διασώθησαν. 37 ετών είχατε γεννηθεί? Ήμουνα 15 μηνών. Ήσασταν 15 μηνών. Πάντως, ναι. Το ναυάγιο στάθηκε η αφορμή για να αλλάξουν πολλά πράγματα και στην ελληνική ακτοπλοεία. Βέβαια, βέβαια. Και εκεί θα καταλήξουμε. Και εκεί θα καταλήξουμε. Πολύ σωστά το αναφέρει η Βάλια Μπούη. Αναφορικά με τις πρώτες στιγμές των συγγενών σας, μόλις έμαθαν για το ναυάγιο του Ηράκλειον. Έδωσε αμέσως σημεία ζωής ο μπαμπάς σας στους συγγενείς σας? Όχι, αφού ανασύρθηκε τελευταίος. Ναι. Είχαν ανακοινωθεί τα πρώτα ονόματα και ο πατέρας μου
Θανασίρθηκε και 3 ώρα το μεσημέρι, άρα αργά έφτασε το όνομά του. Παρότι οι συγγενείς είχαν μεγάλες ελπίδες, ειδικά η μητέρα μου, ήταν σίγουρη ότι θα σωθεί ο μπαμπάς μου. Ναι. Το πρόβλημα ήταν το πρώτο βράδυ ότι ο πατέρας μου, όπως και οι άλλοι δύο συντρόφοι του, δεν βρεθήκαν στα νοσοκομεία της Αθήνας, γιατί με το να διασωθούν αργά, μεταφερθήκαν από το Σύρο στο Δόξα και βγήκαν την άλλη μέρα στον Πειραιά. Και εκεί υπήρχε μια τραγωδία. Νόμιζαν ότι τους ανέσυραν, είπαν τα ονόματά τους και πέθαναν. Όμως βγήκαν η Παρασκευή 9 του Δεκέμβρη στον Πειραιά στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Μάλιστα, και τη στιγμή που η μητέρα σας αντίκρισε τον πατέρα σας, πώς ήταν? Αυτή ήταν πολύ συγκινητική στιγμή, συγκλονιστική στιγμή, γιατί και η μητέρα μου ήταν παιδί, ήταν μόνο 22 ετών και σίγουρα ήταν από την ίσως η πιο χαρούμενη στιγμή της ζωής της. Συγκλονιστικό και το βιβλίο, και εκτός από τις αφηγήσεις που προκαλούν έτσι δέος και ανατριχύλα, έχει κάνει η κυρία Μπελώνη και μία πολυετή έρευνα. Είναι έρευνα, για να καταλήξει. Με δικαστικά ντοκουμέντα, ναι, με αναφορές. Και πάμε με και στην τρίτη επανέκδοση του βιβλίου, έτσι δεν είναι? Και τι μας είπες πριν από λίγο, ότι ήταν η αρχή να αλλάξουν πράγματα στο μέτωπο της ασφάλειας στην ακτοπλοεία. Ακριβώς. Πολύ σωστά το ανέφερες, Βάλια. Έτσι. Και καθιερώθηκε το απαγορευτικό απόπλου. Ναι, ναι. Απαγορευτικό, το σκοπούν πλοίο, θάλαμος επιχειρήσεων. Ότι τα καράβια δεν πρέπει να ταξιδεύουν, δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν πάνω από ηλικία 35 ετών. Αυτό βέβαια, μάλιστα, τώρα με τα προαπαιτούμενα δυστυχώς έχει αλλάξει. Μάλιστα, όσοι δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο, το να απευθυνθώ και να πω το έχω διαβάσει, είναι εξαιρετικό, να σπεύσουν να το αγοράσουν για να το διαβάσουν. Τι να πούμε, χαρά μας, με χαρά να σας φιλοξενήσουμε και πάλι. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και αν μου επιτρέπεις, είναι αποφράδα μέρα για τα Χανιά, καθώς την ίδια μέρα, 8 Δεκεμβρίου, ναι, 3 χρόνια μετά, συνέβη αεροπορικό δυστύχημα. Μάλιστα. Και από τότε καθιερώθηκε, βέβαια, από το Δημοτικό Συμβούλιο των Χανίων η 8η Δεκεμβρίου, σωστά, να χαρακτηρίζει τόσο αποφράδα μέρα, χάθηκαν 90 άνθρωποι.